τα δύο μεγαλύτερα κόμματα έχουν βγάλει όλα τους τα όπλα. Και τώρα σιγά σιγά βλέπουμε και τα προγράμματά τους. Μεσαία τάξη, φοροελαφρύνσεις, επόμενη μέρα χωρίς προγράμματα και τι μπορούν να κάνουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στέκεται με μια επιφύλαξη και στα δύο προγράμματα πάντως, έτσι. Όχι, δεν στέκεται με επιφύλαξη, στέκεται με γνώση. Γιατί είναι άλλο η επιφύλαξη και άλλο το να ξέρεις. Προφανώς έχετε δει την έκθεση της Κομισιόν. Να. Με την έκθεση της Κομισιόν δεσμεύονται όλες οι κυβερνήσεις, όποιος και αν βγει η κυβέρνηση. Είτε μόνος του, είτε σε συνεργασίες, να υλοποιήσει τα τακτενόμενα, τις αποφάσεις. Mm-hmm. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως και εσείς θα ξέρετε έχοντας διαβάσει την έκθεση της Κομισιόν, ότι δεσμεύονται σε ακόμα σοβαρότερα και χειρότερα για το λαό μέτρα. Γι' αυτό και εμείς λέμε το εξής, ότι όποιος και αν έρθει θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Υπάρχουν πολύ σοβαρές δεσμεύσεις στις οποίες ορκίζονται όλες οι πλευρές. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει. Δεν είναι η Ευρώπη των λαών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ένωση των επιχειρηματικών ομίλων των χωρών μελών που αυτό που φροντίζει είναι η ανταγωνιστικότητα των ομίλων της στο διεθνές οικονομικό επίπεδο. Εσείς δεν βλέπετε δηλαδή διαφοροποίηση στα προγράμματα που, έτσι όπως τα έχουμε ακούσει μέχρι η ουσία στιγμή, είναι ίδια. Μεγάλων κομμάτων. Μα η ουσία είναι ίδια. Και δεν μιλάμε για μετά μνημόνια. Οι δεσμεύσεις είναι μέχρι τουλάχιστον το 2060. Επομένως, στρατηγικά τα κόμματα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Άρα, το λαό, τους εργαζόμενους, περιμένουν πολύ χειρότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία για μας είναι η αντίσταση που θα διαμορφωθεί απέναντι στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Και η αντίσταση με το κουκουέ μπροστά έχει να κάνει με την απόφαση του λαού να μην υποκύψει και να μην θεωρήσει μονόδρομο την υποδούλωσή του στα τεράστια κέρδη, στα όλο και μεγαλύτερα κέρδη που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός για τους ομίλους. Το έχετε επικοινωνήσει όμως αυτό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει συμπίεση των μικρότερων κομμάτων και πάμε πάλι σε ένα διπολισμό. Βεβαίως, γιατί αυτό είναι μέθοδος. Άλλωστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το διπολισμό τον εκτρέφουν όλες οι πλευρές και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, είναι το ποιος θα βγει. Αυτό που γινόταν παλιά με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που όταν εμείς λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα συγκυβερνήσουν, γιατί συγκλίνουν στη στρατηγική τους, στην πολιτική. Mm. Πέφτουν να μας φάνε. Είδαμε ότι συγκυβερνήσαν. Γιατί δεν τους χωρίζει εξού και η μετατάξη στελεχών. Βλέπουμε το να μεταφέρεται το ένα στέλεχο στο ένα κόμμα, μετά να πηγαίνει στο άλλο. Μα δεν τους χωρίζει κάτι επί της ουσίας. Ακριβώς αυτή η συζήτηση που γίνεται αποκρύπτει την αλήθεια και την ουσία. Και ποια είναι η αλήθεια και η ουσία για την επταήμερη εργασία, παραδείγματος χάρη. Επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει επικυρώσει η κυβέρνηση συμβάσεις επταήμερης εργασίας. Στον τουρισμό, στα τρένα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και να σας πω ότι δεν γίνεται αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αλλιώς για την επιχειρηματική κερδοφορία. Διότι επενδύσεις, mm-hmm. οι μεγάλες επενδύσεις πότε έρχονται? Όταν έχουν σιγουρέψει πολύ μεγάλη κερδοφορία. Πολύ μεγάλη κερδοφορία προϋποθέτει μειωμένα και όλο και πιο μειούμενα εργασιακά δικαιώματα. Ελαστικές σχέσεις εργασίας, ανακύκλωση ανεργίας, είναι μια δεδομένη κατάσταση για την ανάπτυξη της κερδοφορίας. Κύριε Καφαντάρη, όμως υπάρχουν επιχειρήσεις, εταιρείες, που να σας πω εδώ και στην ΕΡΤ, έχουμε επταήμερη λειτουργία. Δεν μιλάω για επταήμερη λειτουργία. Ναι. Μιλάω για επταήμερη εργασία. Της επιχείρησης όμως. Λέω ότι έχει βάλει την υπογραφή του, ότι έχει επικυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση συμβάσεις επταήμερες εργασίας, όχι επταήμερες λειτουργίας. Κύριε Καφαντάρη. Και έφερα παραδείγματα τομείς όμως, τώρα και χώρου. Μια στιγμή να ολοκληρώσω. Ναι, 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 βεβαίως. Και επίσης, αυτό το παραμύθι με τις συμβάσεις και την υπεράσπιση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συλλογικές συμβάσεις, που είναι πραγματικά παραμύθι, σας φέρνω παράδειγμα. Το σωματείο μου, που εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη για να υπογράψουμε σύμβαση στο Ελεύθερο Θέατρο, αλλά και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
που διοικείται και διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής από την κυβέρνηση, από εσάς έχει διοριστεί, και αρνείται να υπογράψει τη συλλογική σύμβαση που είχαμε. Και όταν πήγαμε στην Υπουργό Πολιτισμού, μας είπε, εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Μα καμία δουλειά. Κόψτε το λαιμό σας. Και βέβαια δεν υπογράφεται η συλλογική σύμβαση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και όταν πήγαμε στο Υπουργείο Εργασίας για τη σύμβαση στο Ελεύθερο Θέατρο, αυτό που μας είπανε, μας είπε ο υπεύθυνος, ξέρετε, λέει, εγώ δεν μπορώ να υποχρεώσω τους επιχειρηματίες σε κάτι τέτοιο. Και η ίδια η κυβέρνηση συντηρεί υπουργική απόφαση για το ύψος του μισθού και τη συλλογική σύμβαση. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αν έχετε ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Κομισιόν να υλοποιήσετε τις οδηγίες της, όπως άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ήδη δεσμευτεί, ναι ή όχι? Δεν έχετε καταλάβει και στο κουκουέ, δυστυχώς, ότι βρισκόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά πράγματα, δεν το έχετε καταλάβει προφανώς. Πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, προγράμματα ανάπτυξης, εκπορεύονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπερασπίζονται αυτά τα προγράμματα την κερδοφορία και του ντόπιου κεφαλαίου της Ελλάδας? Έρχονται ως... τι είμαστε, σε κατοχή είμαστε? Δεν είμαστε σε κατοχή. Δεν αυξάνονται όμως στην Ευρώπη. Του. Αυτό δεν έχετε καταλάβει εσείς. Όχι, εσείς νομίζετε λέμε ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή. Ακριβώς αυτό λέμε. Είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί αυτό την πατάμε. Εκεί την πατάνε όλοι οι λαοί. Φορτωμά, αυτό να λέμε. Πάμε λίγο σε αυτό που λέγεται. Εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, ποιους θα ορίζετε, με ποια εισοδήματα ως μεσαία τάξη? Για να πει κάποιος ότι είμαι στη μεσαία τάξη. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, το ποιους ορίζουμε εμείς. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, ως τώρα αντιπολίτευση, θεωρούν μεσαία τάξη αυτούς που είναι κάτι παραπάνω από τη φτώχεια. Εμείς λοιπόν, για να μπορέσω να κάνω κλείσιμο και να πω αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει να ακουστεί στον κόσμο, είναι ότι από τα 55 δις του προϋπολογισμού, οι μεγαλοεπιχειρηματίες πληρώνουν μόνο 2,5. Όλα τα άλλα είναι από τη φοροαθέμαξη του λαού, που φτωχαίνει όλο και περισσότερο αυτό το λαό, και τα υπόλοιπα προωθούνται πάλι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, το ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η διάλυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, άρα πρέπει να είναι σαφές στον κόσμο ότι όποιος και να γίνει κυβέρνηση θα πάρει τα ίδια μέτρα για να είναι ανταγωνιστικοί οι όμιλοι και οι ντόπιοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που χρειάζεται σήμερα ο εργαζόμενος κόσμος δεν είναι σταθερή κυβέρνηση και πω ποιος θα έρθει κυβέρνηση για να είμαι καλύτερα, να χάσω λιγότερα. Είναι ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε. Είναι ένα κουκουέ που θα είναι μπροστά, θα αγωνίζεται και με οργάνωση από τα κάτω του κόσμου για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στην υλοποίηση. Λοιπόν, έχω δύο